Λοιπόν, όλα τα άλλαξες. Όλα. Καταρχάς θέλω να σας πω ευχαριστώ. Μετά από τόσα χρόνια δεν το περίμενα ότι... Δεν το περίμενα ότι ποτέ θα βρισκόμασταν σε αυτή τη θέση. Θα βρισκόμουν σε αυτή τη θέση και μου φαίνεται πολύ περίεργο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το βίντεο. Δεν ξέρω τι να πω. Όλους πάνω. Ναι, όλα τα άλλαξα. Να ξεκινήσω από τα 10 κιλά που έχεις χάσει. Που έχεις γίνει τεκνάκι. Που έχεις κάτι ποδαράκια, λεπτά, κάνεις γυμναστική. Κάνω γυμναστική, κάνω. Ήταν αναγκαίο κακό η γυμναστική στη ζωή μου τα τελευταία χρόνια. Το τραγούδι, χρόνια. Ναι. Όχι, δεν είναι το τραγούδι, δεν είναι το τραγούδι. Πέρασα κάποια στιγμή μια περίοδο που έχασα πολλά κιλά. Είχα έναν τραυματισμό παράλληλα, ο οποίος με πήγε πάρα πολύ πίσω και μετά έπρεπε να βάλω τη γυμναστική στη ζωή μου. Και πλέον ούτε εγώ το πιστεύω που το λέω, αλλά έχει γίνει καθημερινά. Λιώνεις στο γυμναστήριο δηλαδή? Εντάξει, δεν λιώνω, αλλά η αλήθεια είναι ότι σίγουρα 2 με 3 φορές την εβδομάδα είναι κάτι που πρέπει να κάνω. Και τα κιλά έχουν χαθεί με διατροφή? Τα κιλά έχουν χαθεί, όχι. Τα κιλά χαθήκαν με άλλους τρόπους. Δεν χάθηκαν με διατροφή. Δηλαδή, χάθηκαν από την πολλή δουλειά σε κάποια περίοδο της ζωής μου. Χάθηκαν έτσι λίγο και η στεναχώρια έπαιξε κάποια στιγμή ρόλο. Δηλαδή δεν ήθελα να το. Δεν ήταν σκοπός μου. Ναι, να έχω δει ανθρώπους να χάνουν κιλά είτε από χαρές. Ναι. Δηλαδή όταν είσαι πολύ καλά που δεν το ρίχνεις στο φαγητό για να ξεχάσεις, είτε από στεναχώριες. Ναι, από δύο λόγους. Εσύ λοιπόν και από τις δύο. Εγώ, ναι, εγώ στη χαρά μου τα συντηρώ. Κάνω αυτό. Και πώς αποφάσισες τελικά να ασχοληθείς με το τραγούδι? Αυτό το είχες μέσα σου πάντα, δηλαδή από τον μπαμπά σου. Κοίτα, το έκανα πάρα πολλά χρόνια. Θα είμαι πολύ έτσι, συνοπτική. Αποφάσισα να το κάνω αυτό πριν από 2 χρόνια, όταν κάποια στιγμή στη ζωή μου ήρθανε όλα τούμπα. Με δυσάρεστα γεγονότα και όταν συνέβησαν λοιπόν αυτά, κάπως δεν ήξερα πώς μπορώ αυτό που έχω μέσα μου. Προσπαθούσα να καταλάβω πώς μπορώ αυτό που έχω μέσα μου να το βγάλω προς τα έξω, γιατί καμιά φορά με το λόγο δεν μπορείς να πεις αυτά που έχεις μέσα σου. Εγώ το τραγούδι ήταν κάτι που το έκανα από πάρα πολύ μικρή. Απλά όταν ξεκίνησα να δουλεύω πια στην τηλεόραση και σαν δημοσιογράφος, είναι αυτό που λέμε: μπαίνεις στο χορό, θα χορέψω. Οπότε έπρεπε αναγκαστικά να δώσω βάση σε αυτό το κομμάτι. Ωστόσο, ήταν κάτι που υπήρχε μέσα μου. Όταν λοιπόν πλέον δεν ήμουνα σε κάποιο μεγάλο κανάλι, ήμουνα στο ΜΑΤ, γιατί εγώ τα έκανα και όλα ανάποδα στη ζωή μου. Δηλαδή, ξεκίνησα από το ΜΑΤ και κατέληξα τέλος πάντων να δουλεύω στο ΜΑΤ και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Έβλεπα και συνειδητοποιούσα ότι όλα τα πράγματα έτειναν προς τα εκεί. Κάποια στιγμή σε ένα τραπέζι, λοιπόν, για να μην στα απολογώ, είμαι με μια φίλη μου και μου λέει: ρε παιδί μου, λέει, τι είναι αυτό που θα σε έκανε, γιατί δεν είσαι καλά, τι είναι αυτό που θα σε έκανε πραγματικά να αισθανθείς καλά. Και της λέω: νομίζω ότι το να τραγουδήσω είναι ο μοναδικός τρόπος να βγάλω αυτό που έχω μέσα μου και ίσως να αισθανθώ καλύτερα. Ωραία, μου λέει, γιατί δεν το κάνεις. Και δεν περίμενα να γίνει τόσο μεγάλο outing, να το πω έτσι πιο λαϊκά. Εγώ ήθελα να κάνω αυτό που ήθελα να κάνω για μένα, να εκφράσω τα συναισθήματά μου και μετά όλα έγιναν από μόνα τους. Δηλαδή το ένα έφερε το άλλο και δεν το πιστεύω τον τελευταίο χρόνο. Σε υποδέχτηκε και πολύ θερμά ο χώρος. Δηλαδή το τραγούδι το πιάσαμε, έγινε αμέσως επιτυχία. Πάρα πολύ θερμά μέσα. Δηλαδή το να βγάλει κανείς το πρώτο του τραγούδι και να πάει κατευθείαν καλά. Κοίτα, δεν είναι κάτι. Νομίζω ότι έχουν να κάνουν και οι συντελεστές. Δηλαδή ο Δημήτρης Κοντόπουλος, ο οποίος με εμπιστεύτηκε, ήταν αυτός που με άκουσε, ήταν η συνάντηση τέτοια. Μετά η εταιρεία μου, εμείνω CMI, ξέρεις, είναι όλο αυτό που δεν το περιμένει ότι θα γίνει. Εγώ έλεγα, εντάξει, να κάνω αυτό που αγαπάω. Να τραγουδάω εκεί στον κόσμο και... ναι. Αμάν, βρε Ηλένια! Αμάν! Δεν είσαι ο άνθρωπος ο οποίος θα χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι και θα πεις «Όχι, εγώ μπροστά». Όχι. Είσαι, όχι. Όχι, δεν ήμουν ποτέ. Είσαι πάντα πολύ έτσι υποστηρικτική στους άλλους, ναι. Ένα βήμα, ναι, πίσω. Ναι, ανέκαθεν ήμουν έτσι. Γιατί όμως το έχεις αυτό αναλύσει καθόλου? Γιατί είσαι πάρα πολύ όμορφη. Έχεις 100 ταλέντα. Στη δουλειά, στη δημοσιογραφία, όταν δουλεύαμε, είσαι καλή. Στο λόγο είσαι καλή. Όμορφη είσαι. Στο τραγούδι είσαι καλή. Γιατί? Δεν είναι... θα σου πω. Το έχω δουλέψει πάρα πολύ. Ναι. Το έχω δουλέψει πάρα πολύ, το κομμάτι αυτό. Θέλω πάντα να κάνω λίγο το κομμάτι της εξωτερικής εμφάνισης στην άκρη.
Ίσως αυτό το έχω από το σπίτι μου πολύ. Δηλαδή, η μαμά μου πάντα μου έλεγε ότι ναι, εντάξει, okay, είσαι όμορφη, αλλά μην το παίρνεις και πάνω σου όμως. Γιατί αυτό από τη μια στιγμή στην άλλη μπορεί να χαθεί. Οπότε πρέπει να δεις τι έχεις μέσα σου, να καλλιεργήσεις αυτό που έχεις μέσα σου. Οπότε αυτό το κομμάτι της εξωτερικής εμφάνισης το έκλεισα λίγο σε ένα σεντούκι, ας πούμε. Και προσπαθούσα πάντα και να πετάξω το κομμάτι της εξωτερικής εμφάνισης από πάνω μου και να δείξω ότι αξίζω εγώ, αλλά αξίζω για αυτό που έχω μέσα μου. Και επίσης, ξέρεις, προσπαθούσα και να πετάξω και άλλα πράγματα, γιατί όταν μπαίνεις σε ένα χώρο που, όπως και να το κάνεις, ο μπαμπάς μου ήταν πολλά χρόνια στο χώρο της showbiz, όταν υπήρχε κιόλας showbiz, γιατί τώρα, εντάξει, αντικειμενικά δεν είναι και κάτι το ιδιαίτερο, ας πούμε. Προσπαθούσα να πετάξω αυτό για να μην μου λένε ότι με έχει βοηθήσει ο μπαμπάς μου. Ίσως γι' αυτό δεν ασχολήθηκα και κατευθείαν με το τραγούδι. Έχει, δεν ήθελες να πούνε ότι, να, ας πούμε, αυτή έγινε ή ασχολείται επειδή είναι η κόρη του Williams. Ναι. Μετά είναι και το κομμάτι της σχέσης. Το έχουν πολλά παιδιά επωνύμων αυτό. Σίγουρα. Πολλά παιδιά το έχουν που λένε ότι εγώ δεν θα ασχοληθώ γιατί. Επειδή. Δηλαδή δεν θέλω να είμαι στη σκιά, ας πούμε, των γονιών μου. Ναι, εμένα δεν με νοιάζει να είμαι στη σκιά, γιατί είμαι πολύ περήφανη για τον μπαμπά μου, είμαι πολύ περήφανη για την οικογένειά μου, δεν θα άλλαζα το όνομά μου σε καμία περίπτωση. Εμένα απλά με ένοιαζε ό,τι κάνω, να το κάνω με την αξία μου. Να μην λένε ότι εξαιτίας του πατέρα σου τα κατάφερες. Ακριβώς, και πιστεύω ότι αν γυρίσω λίγο πίσω, το έχω καταφέρει αυτό. Να. Δηλαδή, ακόμα και τη δημοσιότητα που πήρε το θέμα του τραγουδιού και το πώς το κάνω τώρα, όλο αυτό είναι απόρρια μιας δουλειάς που έχω κάνει μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια, στο κομμάτι της τηλεόρασης, ας πούμε. Και μετέπειτα, εντάξει, υπάρχει και ένα ταλέντο, το οποίο το ταλέντο μπορεί να υπάρχει, αλλά πρέπει να το καλλιεργείς, έτσι, δεν είναι. Αν το αφήσεις, σε αφήνει και αυτό. Οπότε, κάνω και αυτό πλέον, προσπαθώ να δουλεύω όσο περισσότερο μπορώ πάνω σε αυτό.